μάθω για πόσο καιρό ακόμα θα υποβάλεις τον εαυτό σου σε κατοίκον περιορισμό. Γεια σου, χρειαστεί. Θέλω να μιλήσουμε, μπορείς να βρεθούμε. Προτιμώ να το αφήσουμε καλύτερα. Να τον φέρω σηκωτό στο γραφείο. Να τον αντικαταστήσεις. Δηλαδή δέχτηκε να με δει η Καλυφαντίδη. Προς το παρόν έχει πιστεί να αντικαταστήσει το γιο της. Μπορώ να γίνω ο πατέρας του παιδιού σου. Εννοείται ότι μπορείς να καλέσεις όποιον θέλεις, έτσι. Ωραίο, γιατί κάποιες έχω υπόψη μου. Θέλω να είναι όλα τέλεια όταν θα αναγγείλουμε το γάμο μας. Α, τώρα εξηγούνται όλα. Και τα χασίματα και αφηρημάδες. Ερωτευμένος είσαι. Πες μου, ποια είναι η τυχερή, λέγε. Κρατάω μερικά μυστικά. Και μάλλον έχεις δίκιο. Ίσως θα πρέπει να κάνω μια συζήτηση με τη γιαγιά μου. Και κάποιο θέμα που αφορά εσένα και κάποιον κύριο. Θα τολμήσεις. Γιατί? Αφού λες ότι κάνω παιχνίδι, ας το παίξω τουλάχιστον σωστά. Ε? Έλα, Παναγία μου. Καλά, ακόμα δεν ξύπνησες. Στρώθηκες στο διάβασμα. Άστα να σε φρέσκια για το βράδυ. Άσε με, μωρέ, Ντορίτα. Πρώτη μέρα στη σχολή για να πιαστώ αδιάβαστη. Τελείως άσχετη ήμουν στο κεφάλαιο μαγειρικής. Εσύ, πλάκα μου κάνεις, που δεν έχω δει καλύτερα φαγητά από τα δικά σου. Ναι, καλά. Δεν τα ξέρω όλα, Ντοριτάκη, γι' αυτό πήγα και να σπουδάσω. Αλλά είμαι πάρα πολύ πίσω. Να σου πω, δεν πιστεύω να σε ψαρώνουν αυτοί οι μαθητές σου. Μην δουν παιδί μου κανέναν καλύτερο από τους ίδιους. Αμέσως να τον βγάλουν άχρηστο. Άστα τώρα. Άστα. Ο καθηγητής μου ήταν αυτός που με έκανε ρόμπα. Κανένας γεροπαράξενος θα είναι. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό που ξύσπασε τα νεύρα του πάνω σου. Όχι. Ο συγκεκριμένος είναι στριμμένος αλλά νέος. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Καμιά ψωνάρα που μας το παίζει σεφ είναι, τους ξέρω εγώ αυτούς. Είναι αυθεντία στην ελληνική κουζίνα. Αφού σου λέω ότι με το καλημέρα σας μου κόψε και δύο πόντους. Ωχ, point system και έτσι, ε. Αμάν. Δεν μου λες, τουλάχιστον σαγκόμενος λέει. Πού να ξέρω. Πω. Εσύ δεν έχεις μάτια για άλλον, μόνο για τον Στέφανο. Και εμείς ερωτευτήκαμε, δεν κάναμε έτσι. Άμα δούμε κάνα γκομενάκι στο απέναντι πεζοδρόμιο, μπορούμε να πούμε άμα είναι όμορφο ή άσχημο. Α, όχι, Ντοριτάκη, εγώ δεν το κάνω έτσι. Εγώ από τη στιγμή που αποφάσισα να παντρευτώ τον Στέφανο, έχω μάτια μόνο για εκείνο. Αχ, δεν μπορώ. Άντε κι εγώ που μπάρα. Τόσο εύκολα βάζεις στην άκρη μια σχέση. Με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Ομολογώ ότι σε σκέφτομαι συχνά. Αλλά αφού εσύ πήρες τις αποφάσεις σου, είμαι υποχρεωμένος να πάρω κι εγώ τις δικές μου. Οι οποίες δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν. Τόνια, μην περιμένεις από μένα τίποτα άλλο. Και τώρα συγγνώμη, αλλά έχω πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει να φύγω. Τι άνθρωπος είσαι. Το μόνο μου λάθος ήταν ότι σε ερωτεύτηκα. Έχεις γίνει πολύ μελό. Δεν είσαι η Τόνια που ερωτεύτηκα. Ναι, με έχουν αλλάξει καταστάσεις. Έχω διαλυθεί με αυτή την ιστορία. Μην μου πεις ότι είσαι ακόμη ερωτευμένη μαζί μου. Θα το ήθελες. Όχι βέβαια. Ξέχασέ με. Δεν δίνω δεκάρα για το τι νιώθεις. Αν υποθέσουμε ότι σημαίνει αυτό δηλαδή. Σας ακούω. Παρακολούθησα τον εγγονό σας σε μία βόλτα που είχε με αυτή τη φίλη του. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει τίποτα. Τίποτα ερωτικό εννοείται. Ναι. Τα παιδιά απλά συναντήθηκαν σε μία καυτέρια και συζητούσαν. Μάλιστα, μήπως ακούσατε το διάλογο, τι λέγανε. Δυστυχώς όχι. Μπορείτε όμως να ρίξετε μία ματιά στις φωτογραφίες που τράβηξα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Θέλετε να συνεχίσω? Δεν νομίζω πως χρειάζεται προς το παρόν. Ευχαριστώ. Πώς τολμάς και μιλάς έτσι? Κάθε μέρα σου έδινε την αγάπη μου στη σχέση μας. Ναι, και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι πήγες και έμεινες έγκυος για να με τυλίξεις. Τελικά είσαι μεγάλο κάθαρμα. Σταμάτα να φωνάζεις. Φύγε και μην ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ μέσα. Ακούς! Ήταν λάθος μου να θέλω να σου δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Ένας αλήτης είσαι. Φύγε, μη σε πετάξω έξω με τις κλωτσές. Το παιδί μου δεν πρόκειται να σε γνωρίσει ποτέ. Τέρμα το διάβασμα, ρε, για δουλειά. Δεν φαντάζομαι.
Δεν πήρε ρεπό για σήμερα. Τι ρεπό, βρε Ντορίτα. Τώρα πάω στην κρεπερή, μετά στη σχολή και μετά το βράδυ θα έρθω τρέχοντας εδώ να ετοιμαστώ και δεν ξέρω αν θα προλάβω. Να σου πω, ξέχω σου. Γι' αυτό είναι οι φίλες. Τι θα με βοηθήσεις. Εννοείται. Τα αναλαμβάνω όλα. Το styling, το προσωπικό. Φόραμα και παπούτσια. Μαλλιά, χτένισμα, οπότε κομμότρια να κλείσω, ναι. Και μακιγιάς. Ντορίτακι μου. Έχω μεγάλα σχέδια για απόψε. Θέλω να τον τρελάνει στο γιατρό. Να παίρνει χούφτες στα χάπια. Τίποτα δεν πάει καλά. Εκεί που πάω να ησυχάσω, κάτι γίνεται. Πολλά νεύρα έχεις τελευταία. Και τώρα που είδα την Τόνια να δεις πώς έγινα. Έτοιμος για ηλεκτροσόκ. Τι έγινε πάλι. Κουβαλήθηκε εδώ και μου κάνει σκηνή. Δεν λέει να το πάρει απόφαση, με κυνηγάει από πίσω. Δηλαδή τι ήθελες. Την παράτησες με ένα παιδί στην κοιλιά και να το παίζει αδιάφορη. Καταρχήν δεν με ρώτησε αν ήθελε το παιδί. Και δεύτερον δεν την παράτησα. Θα τη σταθώ και σε αυτή και στο παιδί. Πώς, από μακριά. Βάζοντας το λογαριασμό της ένα ποσό κάθε μήνα. Ναι. Δεν θα καταστρέψω εγώ τη ζωή μου επειδή η κυρία Τόνια αποφάσισε ρίμην μου να γίνει μητέρα. Φταίω εγώ που κάθομαι και συζητάω μαζί σου τα προσωπικά μου. Μου τη λες και από πάνω. Τη γνώμη μου στο συγκεκριμένο θέμα την ξέρεις πολύ καλά. Δεν θα το συζητήσω. Τέλος πάντων, για άλλο λόγο ήρθα εδώ. Θέλω να σου ζητήσω μια μικρή χάρη. Ωραία, σ' ακούω. Θέλω να με αντικαταστήσεις την εφημερία απόψε. Έχω πολλά επαγγελματικά ραντεβού έξω. Συγγνώμη, και εγώ θα την πληρώσω. Στην πλάτη μου θα κάνεις δημόσιες σχέσεις. Για το νοσοκομείο τρέχω και δεν προλαβαίνω μάλιστα. Και οι ασθενείς σου δεν προλαβαίνουν να σε δουν, Σωτήρη. Κόψε τις πόντες, ε. Δεν γίνεται να σε αντικαταστήσω σήμερα. Αν ήταν άλλη μέρα, θα έμενε στο πόστο σου. Σήμερα αυτό που έχω κανονίσει δεν αναβάλλεται. Δεν είσαι φίλος. Βρες άλλον. Τόσοι γιατροί υπάρχουν εδώ μέσα. Γιατί σ' όνικεντε πρέπει να κάτσω εγώ. Και αν πούμε ότι δεν στο ζητάω σαν χάρη. Αλλά σου δίνω εντολή να μείνεις. Είμαι προϊστάμενό σου, ε. Μην το ξεχνάς. Καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Κι εγώ. Ξέρεις ότι είσαι η συμπάθεια του Μάνου, ε. Αλλά και δική μου. Εκείνος με προσέλαβε, δεν το ξεχνάω. Έχουμε πολλούς για τη θέση. Ορίστε και το ντοσιέ με τα βιογραφικά. Θα το δει η κυρία Κάθια και θα κάνω εμείς για τη συνάντηση. Είστε καλά. Η αλλεργία μου. Φέρατε κάτι, λίγο νερό. Κάνω μια χάρη. Μέσα στο κενό στο ντουλαπάκι. Έχω κάτι χάπια. Φέρτα μου, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αν συνεργαστούμε καλά, να ξέρεις ότι εγώ πάντα θα σε υποστηρίζω, ε. Δηλαδή, αν σε γλύφω και σε προσκυνάω. Αν με βοηθάς στο έργο μου. Αυτό λέω. Ποιο έργο, Σωτήρη. Ποιο είναι αυτό το περίφημο έργο που παλεύεις νυχθημερών. Γιατί γιατρός έπαψες να είσαι. Ό,τι μπορώ κάνω. Ή θα ασχολούμαι με τους ασθενείς ή θα επιβλέπω. Εγώ ξέρω ότι από τότε που έγινες προϊστάμενος θα έχεις φορτώσει τον κόκορα και έχεις καβαλήσει το καλάμι. Στεφανέ. Μαζέψου. Αν είναι να μου βγάζεις την πίστη για μια τόσο μικρή χάρη, θα αλλάξω τακτική με σένα, ε. Τι θα γίνει, θα πέσω σε δυσμένεια ή θα με απολύσεις. Κόφτο. Αυτό που κάνεις λέγεται κατάχρηση εξουσίας. Μας έχεις ταράξει στις διπλές βάρδιες και εμένα και τη Μελίνα. Και εσύ κάθε βράδυ έξω. Για επαγγελματικούς λόγους, δεν πάω για διασκέδαση. Πρόσεχε, μην πάθεις υπερκόπωση. Εγώ πάντως ένα σου λέω. Για απόψε βρες άλλον. Θα φύγω στην ώρα μου. Πώς σου φαίνεται, φανταστικό. Καλά, είναι υπέροχο. Θα της πηγαίνει τρέλα της ελπίδας. Πόσο χαίρομαι που το κοριτσάκι μας επιτέλους μπήκε σε μια σειρά. Άντε, άντε. Έτσι θα σε ετοιμάζουμε και σένα όταν έρθει η ώρα σου. Καλά, μόνο που η δικιά μου ώρα αργεί πάρα πολύ. Γιατί βρε αγάπη μου είσαι απεσιόδοξη. Αφού με τον Νικόλα είστε τόσο ταιριαστό ζευγάρι. Και πολύ άφραγκο, μαμά. Αυτό μην το ξεχνάμε. Μη με προσγειώνεις έτσι να χαρείς. Βέβαια. Αν τελικά δηλώσει συμμετοχή στο παιχνίδι και αν κερδίσει. Αν και αν μέσκασες, κάτσε να παίξει πρώτα. Καλά, πάντως να το ξέρεις. Αν γίνει αυτό, θα γίνει το όνειρο που έχει κάθε κοπέλα. Νέος, ωραίος και με λεφτά. Θα τον κυνηγάνε πολλές, αλλά αυτός θα θέλει να παντρευτεί μόνο εμένα. Μακάρι.
Να παίρνουμε μία-μία σειρά. Όπα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Θα ξαναπαντρευτείς? Γιατί όχι? Άμα βρω τον κατάλληλο. Έτοιμη σε βρίσκω. Άστα αυτά τώρα. Με την κουβέντα ξεχάσαμε την ελπίδα μες στην μπανιέρα. Θα πρέπει να είναι πάνω από μισή ώρα εκεί μέσα. Ναι, βέβαια, έχει χαλαρώσει με τον μπανάκι που τις ετοίμασες. Ναι, γιατί της έβαλα πολλά εφαίρια έλαια και άλατα. Λες να την έχει πάρει ο ύπνος? Μην μου λες τέτοια και όπου να είναι θα έρθει κομμότρια. Ελπίδα! 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 Να σου πω, δεν απαντάει. Ξέρεις τι λέω. Θα σου ετοιμάσω και σένα ένα τέτοιο μπανάκι. Μπας και ηρεμήσεις επιτέλους. Τα πάντα είναι τέλεια. Τα πάντα είναι άψογα και την μουσική επιμέλεια της βραδιάς. Φυσικά θα την αναλάβω εγώ. Και τι σκέφτεσαι να παίξεις? Α, τι άλλο. Ροκ, ροκ. Α, και λίγη όπερα που είναι και μεγάλη μου αγάπη. Δεν έχει τίποτα άλλο? Πώς έχει, έχει. Θα βάλω και Freddie Mercury. Το Mercury είναι όνομα της Μελίνας που το πήρε γιατί ήταν θαυμαστής της, που συνδυάζει και τα δύο είδη. Άσε μωρέ μπαμπά, δεν μπορούμε να τρώμε τις τσιρίδες στα αυτιά μας. Θα βάλει ο Στέφανος κεφάλια μουσική. Όμως πολύ δεν αργεί η ελπίδα. Θα κάνει ποτέ για να γίνει πιο όμορφη. Μπα. Θέλει να κάνει τον Στέφανο να την επιθυμήσει περισσότερο. Η ελπίδα δεν κάνει τέτοιες πονηρές σκέψεις για να ρίξει τους άντρες. Α, και εμένα μου φάνηκε πολύ εντάξει άτομο. Θα καλοπεράσει ο θείος μαζί της. Έτσι νομίζουν όλοι πριν το γάμο. Μετά είναι που καταλαβαίνουν πόσο στραβώθηκαν. Όπω σταμάτα, μωρέ, αυτή την κρίνια. Σταμάτα πια. Άσε, να χαρές έχουμε σήμερα. Άσε πια στην άκρη το προσωπικό σου δράμα. Το κουβαλάω μέσα μου, είτε σας αρέσει είτε όχι. Αν δε, έξω σου το βγάζεις και ενοχλείς τον κόσμο. Το μυστικό είναι να κρατάς αναμένη τη φλόγα του πάθους. Να μην αφήσεις τη σχέση να βαλτώσει. Όπως έκανα εγώ πουλάκι μου τη γιαγιά σου. Αθεράπευτα ερωτευμένη μέχρι το τέλος. Καλά, εγώ θυμάμαι ακόμα τους καυγάδες σας. Ονειρεμένοι καυγάδες που κατέληγαν πάντα σε αγκαλιές και φιλιά. Καλά, εσύ ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Εσύ μπορεί να είσαι αρνητική με το θέμα του γάμου. Επηρεάζεις όμως τη θάλια. Τι χρωστάει το παιδί να το γεμίσει το κεφάλι του με φοβίες? Το παιδί έχει μάτια και βλέπει για να καταλάβει ότι πέρασε εγώ από τον πατέρα της. Και αν θες να μάθεις, ο ένας στους δύο γάμους σήμερα μόνο στατιστικά καταλήγει σε διαζύγιο. Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Ούτε εγώ είμαι τρελή. Σας βαρέθηκα και τους δύο, εντάξει. Συνέχεια τσακώνεστε σήμερα. Μην άκουσες, παιδί μου, τη μαμά σου. Ο γάμος μπορεί να είναι μια ωραία ιστορία. Ρώτησε καλύτερα τον Στέφανο. Ρώτησε το να δεις πόσο τυχερός αισθάνεται που γνώρισε την Ελπίδα. Πόσο τυχερός αισθάνεται. Πώς σας φαίνομαι? Αχ, είσαι μια θεά, σαν πριγκίπισσα. Σαν να βγήκες μέσα από παραμύθι. Αχ, μωρό μου, πρέπει να φοράς πιο συχνά φορέματα. Σου πάνε τόσο πολύ. Κάτι ήξερα κι εγώ που το διάλεξα. Ναι, μερί μου, αλλά για να φοράω πιο συχνά φορέματα πρέπει να αλλάξω στυλ. Και για να αλλάξω στυλ πρέπει να έχω χρήματα. Ναι, αυτό που το πας. Αλλά και την υπομονή του Στέφανου, γιατί θα ζηλεύει και θα σου ζητήσει πίσω το δαχτυλίδι. Κρυάδες, τα παιδιά είναι φούλε ερωτευμένα. Να σας πω, σήμερα θέλω να είναι όλα τέλεια. Είναι η πιο σημαντική βραδιά της ζωής μου. Όταν πάμε, θα μου κάνει επίσημη πρόταση γάμου μπροστά σε όλους. Τι τέλεια. Εγώ είχα πολλές εμπειρίες με αγόρια. Μου ζητάγαν διάφορα πράγματα. Αλλά ποτέ κανείς δεν ζήτησε το χέρι μου. Τι να το κάνουν, αφού τους έδινες με ευκολία όλα τα υπόλοιπα. Έλα. Άμα μου κάνει πρώτα σιγά μου ο Νικόλας, θα πετάω. Ναι, αλλά θα πρέπει να περιμένεις λίγο, γιατί ο Νικόλας, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, είναι άφραγκος. Άμα κερδίσει το τηλεπαιχνίδι, θα παντρευτούμε στο πίτσι φιτίλι. Εντάξει, άμα το κερδίσει, θα παντρευτείτε. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε αργήσει. Και δεν το λες, άντε. Καλή. Και μανούλα. Πώς είσαι, γαμπρέ? Καλώς τον. Τι έγινε? Καλά. Για να σε δω. Πω, καλά δεν το συζητώ. Έτσι σου πάντα γαμπριάτικα. Μανεκέν. Μανεκέν, στροφή. Έτσι, έτσι. Και με την κατάλληλη νύφη δίπλα θα σκίσω. Πάντως χαρά στο κουράγιο σου, γαμπρέ. Αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρω. Καλός ο γάμος, αλλά χάνεις την ελευθερία σου. Κάθε μέρα περνάς από ανάκριση, ρε παιδί. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν έχω να χάσω, έχω να κερδίσω. Καλά, εσύ κάτι ξέρεις. Παντρέψου πρώτος και αν είναι μου λες μετά, εντάξει. Ωραία. Αυτό είναι δικό σας. Από τη μαμά. Από τη μαμά. Απλά μου ζήτησε να μην το ανοίξετε μόνο σας, κύριε, να το ανοίξετε μαζί με την Ελπίδα. Ωραία. Εντάξει. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει ετοιμάσει φοβερές λιχουδιές. Τι θα έχει ετοιμάσει, εγώ δηλαδή δεν βοήθησα. Σου λέω, έχουμε φτιάξει τέλεια πράγματα. Θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Τι
Γεια σου, Ξενιά. Γεια σου, Νικόλα. Εμένα να με συγχωρείτε. Πάω να φέρω τα πράγματα και πάω στην κουζίνα. Δεν τα φέρεις. Ωραία. Χαίρομαι πολύ που ήρθες. Δεν θα το έχανα με τίποτα. Καλά, μην περιμένεις κανένα σπουδαίο δείπνο. Μεταξύ μας θα είμαστε. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε υπέροχα. Η Ελπίδα είναι μέσα. Την περιμένουμε, που να έρχεται. Α, αυτό είναι ένα δωράκι για σας. Δεν είναι κάτι ακριβό, αλλά μ' άρεσε γιατί είναι συμβολικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλεις να περάσουμε μέσα? Ναι, ευκαιρία να γνωρίσω και τους δικούς σου. Ωραία. Μια στιγμή. Θέλω να σου ευχηθώ πρώτα. Τώρα που είμαστε μόνοι. Θέλω να ξέρεις ότι χάρηκα πολύ για σένα. Και για τη φίλη μου, φυσικά. Να ζήσετε ευτυχισμένοι, λοιπόν. Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Να ξέρεις ότι σε θεωρώ πολύ ξεχωριστό. Και είμαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα. Έλα τώρα, τα παράλληλες. Όχι. Εννοώ την κάθε μου λέξη. Σου αξίζουν τα καλύτερα. Είσαι η απόλυτη ευτυχία στο πλευρό μιας γυναίκας. Βασούλα μου, δεν σκοπεύεις να σταματήσεις? Συγγνώμη, καρδούλα μου, αλλά τελευταία στιγμή ήρθε παραγγελία. Πρέπει να τα προλάβω. Μπράβο όμως, κυρά Βάσο. Τα καταφέρες υπέροχα. Μπράβο και πάλι μπράβο. Λοιπόν, εγώ τι να κάνω να σε βοηθήσω? Ανακάτεψε, αν θες, λίγο την κατσαρόλα. Αυτό. Ναι, μαγειρά μου, με αυτό. Κρίμα όμως που δεν θα είμαστε στις χαρές της Ελπίδας. Στενοχωρέθηκα, αλλά δεν μας έπαιρνε να πω όχι. Εντάξει, μας αντιπροσωπεύουν η Ξένια και ο Νικόλας. Και τα φαγητά σου, φυσικά. Πολύ τυχερή Ελπίδα, ε. Ο γιατρός αυτός, συμπαθητικό παιδί. Τάξιζε όμως, γιατί είναι υπέροχο πλάσμα. Κι άλλες είναι υπέροχα πλάσματα, αλλά δεν έχουν την ίδια τύχη. Όπως η Τόνια μας, για παράδειγμα. Είναι και το γραφτό του καθενός. Πάντως η ζωή της το χρωστούσε της Ελπίδας. Έχει στερηθεί τόσα χρόνια την αγάπη. Γι' αυτό σου λέω. Η Ελπίδα είναι τυχερό κορίτσι. Σκέψου, ακόμα δεν βγήκε από το ίδρυμα και βρήκε έναν άνθρωπο να την αγαπάει, να τη στηρίζει και να τη ζητήσει αμέσως και να την παντρευτεί. Ξέρεις, στις μέρες μας οι άντρες δεν δεσμεύονται τόσο εύκολα. Το είδα με τον κύριο Σωτήρη. Στο ίδιο νοσοκομείο είναι με τον Στέφανο και είναι τόσο διαφορετικοί άνθρωποι και οι δυο γιατροί, σαν τη μέρα με τη νύχτα. Η Ελπίδα πάντως όταν γεννήθηκε πρέπει να είχε μια καλή νεράιδα πάνω από το κρεβατάκι της. Μακάρι να είχε τους γονείς της κοντά της να την καμαρώσουν τώρα. Σιγά μην τους νοιάζει. Σκέψου τι καθάρματα θα είναι για να πετάξουν το κοριτσάκι τους σε ένα ίδρυμα. Αυτό τώρα γιατί το λες? Δεν είδες και εμάς με την Ξένια? Ναι, έχεις δίκιο. Κι αν δεν ήταν η Ελπίδα ακόμα θα κλαίγαμε το μωρό μας. Φτάνει το ανακάτεμα τώρα. Και η Ξένια μας έχει κανένα αγόρι? Από όσο ξέρω, όχι. Από όσο ξέρεις, τι θα πει αυτό? Είδα μου το είχε πει ή θα το είχα καταλάβει. Είσαι βέβαιη ότι σου τα λέει όλα? Δεν μιλάς? Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε τόσο κοντά όσο θα ήθελα. Μπορεί να φταίει που δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά. Είσαι σίγουρη ότι αυτός είναι ο λόγος? Αυτό θα βάλω, αυτό. Άντε, αργήσατε. Στέφανε, συγγνώμη, εγώ αυτό που την καθυστέρησα. Γιατί? Γιατί πήρε ώρα να την ετοιμάσω και αυτά, ξέρει. Όπως και να την έκανες, κούκλα θα είναι. Ελάτε. Κούκλα, ρε. Κούκλα, τι, ε. Μπράβο, παιδί μου, τι χρώμα, τι πόδι. Καλή, καλή. Καλή. Μου γίνεται. Σε έχω ξαναδεί τόσο λαμπερή και ευτυχισμένη. Το πίστευες ποτέ ότι θα ερχόμασταν από ένα άνθρωπο που θα μου συνέβαινε κάτι τέτοιο? Όχι. Αλλά στο ευχόμουν.
Μωρό μου. Oh. Πώς είμαι. Εντάξει, καλή είσαι. Τι εντάξει, καλή είμαι και σε πόσες ώρες φτιαγνόμουν. Ελάτε, βρε μωρό, ελάτε. Αφού το ξέρεις, είσαι πιο ωραία γυναίκα του κόσμου. Δεν κόβουμε τα σωρόπια, λέω εγώ. Και σένα σήμερα σε έπιασε η αυταρέσκεια και είπαμε, μια χαρά είσαι κούκλα. Εγώ να ρώτησα, όχι εσένα. Λοιπόν, την τιμητική του σήμερα έχει ο Στέφανος και η Ελπίδα. Μην το ξαναπώ. Άιτζε. Άρα και εσύ. Κορίτσια. Να σου πω πιο πατρίδικα την ηθοποιία. Το κοτόπουλο εδώ θα πάει. Ναι. Φιόγκο. Πάμε από εκεί, εγώ λέω καλύτερα. Έλα το ρεζάκι μου, έλα. Δεν πάω να πτύμω καλά. Θα τσιμπήσω κάτι μαζί σου και συνεχίζω ύστερα. Θα συνεχίσουμε, αφού ανέλαβα βοηθό σου. Ευχαριστώ πολύ, βοηθέ μου. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Ναι, πρώτα. Γιατί είσαι τόσο καχύποπτος με την Ξένια? Ένα, ξέρω, αυτό το κόριτσι έχει κάτι στο βλέμμα του. Τίποτα δεν έχει στο βλέμμα του. Απλώς έχει επηρεάσει η σχέση της με τη μητέρα σου. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει κάτι. Έτσι λες. Ξέρει ότι δεν το εγκρίνω. Είμαι ο πατέρας της και όμως δεν με ακούει. Εκεί, να δικαιολογεί την Κάτια συνέχεια. Φυσικό δεν είναι. Μεγάλωσε μόνη της σε ίδρυμα. Ονειρευόταν μια οικογένεια. Λογικό να βλέπει με επίοικια την Κάτια. Εντάξει. Μακάρι να είναι έτσι. Έτσι είναι. Και σαν να τη βλέπω τώρα. Θα είναι τόσο χαρούμενη και θα καμαρώνει για τη φιλενάδα της που παντρεύεται. Τι να πω. Και στα δικά της. Και στα δικά της. Να αργήσουν όμως λιγάκι. Μη μας φύγει, ακόμα δεν ήρθε. Δηλαδή, για να καταλάβω, τι θες, Βασούλα μου. Να μείνει μαζί μας όσα χρόνια έλειψε, καμιά εικοσαετία. Δεν είπα και να γεράσει εδώ. Αλλά τόσα χρόνια την κλαίω που την έχω χάσει. Να μην τη χαρώ τώρα που τη βρήκα. Να τη χαρούμε, Βάσο μου. Και να την καταλάβουμε. Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Αρκεί που βρίσκομαι ανάμεσα στους υποψήφιους. Μιλάμε για σπουδαία θέση. Μπορεί η αντικατάσταση να είναι προσωρινή, αλλά ο Μάνος έχει σημαντικό πόστο. Ξέρεις γιατί χαίρομαι? Γιατί τελικά με αγαπάς. Αλλιώς δεν τα έκανες όλα αυτά για μένα. Αυτό περίμενες για να το καταλάβεις. Ξέρεις τι μου πει κάτι? Τι? Πως αν ο αντικαταστάτης το αποδειχθεί ικανός, θα τον κρατήσει την εταιρεία και μετά την επιστροφή του γη της. Ωραία. Ωραία, γιατί με ενδιαφέρει να μείνω στην εταιρεία. Η πρόσληψή μου θα είναι το πρώτο βήμα. Μη βιάζεσαι. Θα περάσει από συνέντευξη με την Κάτια και αυτή δραστηριεύεται. Μην ανησυχείς. Θα τα καταφέρω. Η πεθερά μου είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος και ούτε πείθεται με χαμόγελα. Πρέπει να της αποδείξεις ότι είσαι ικανός. Γιατί? Έχεις καμιά αμφιβολία ότι είμαι? Στην περίπτωση που προσληφθείς, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, εντάξει? Καλά, μην τρέμουμε και τον ίσιο μας. Ξέρω τι σου λέω. Είναι και η Ξένια εκεί που κάτι υποψιάζεται. Και κατά κάποιο τρόπο με απειλεί. Μπλοφάρι. Δεν μπορώ να το διακινδυνεύσω. Είναι πονηρή. Μου το έπαιξε κάθερα ότι θα μιλήσει. Δεν θα τη σερβίρουμε το μυστικό μας στο πιάτο. Καλά, κάτσε να με γνωρίσει πρώτα. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν εμπιστεύεσαι καθόλου τη γοητεία μου? Τι εννοείς? Ότι θα την πέφτεις δεξιά και αριστερά για να την βγάλουμε καθαρή? Ξέχασέ το. Είσαι μόνο δικός μου. Ναι, μωρό. Είμαι μόνο δικός. Διαβάζεις και σε έχει απορροφήσει τόσο? Ένα άρθρο.
Όλη μέρα στην οργάνωση άρθρα διαβάζεις. Είναι ανάγκη να φέρνεις τη δουλειά και στο σπίτι. Είμαι κολλημένος, το ξέρεις. Κι άλλωστε δεν έχω να κάνω και κάτι καλύτερο. Θέλεις να σου βρω κάτι? Τι εννοείς? Σκέφτηκα αυτό που μου είπες και το αποφάσισα. Θα δώσω μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό μου. Δεν ωφέλει να κλείνουμε συναισθηματικά και να στενοχωριέμαι επειδή κάτι δεν πήγε όπως το περίμενα. Η ζωή είναι μπροστά και αγάπη. Είσαι έτοιμη να αναλάβεις την υπόθεση που σου ανέθεσα? Ναι, και θυμάμαι και το παιχνίδι που μου έταξες. Θυμάσαι που το παιχνίδι που σου έταξα, μουρίτσα. Εντάξει, έλα, ξεκίνα, ξεκίνα. Λόγο, 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 λόγο. Δεν θέλω να σας κουράσω με τις φλιαρές μου. Παράτε με για σκλαίο. Αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ αυτή τη σημαντική στιγμή που μοιραζόμαστε όλοι μαζί απόψεις. Σωστά! Η Ελπίδα και ο Στέφανος μας επιφύλαξαν μια πολύ μεγάλη χαρά να μοιραστούμε μαζί τους αυτή τη σημαντική απόφαση που παίρνουν στη ζωή τους. Αυτή τη σημαντική απόφαση που παίρνουν στη ζωή τους, τη λέω μικρή. Να ζήσουν μαζί τα καλά και τα άσχημα. Ναι, να ζήσουν μαζί στα καλά και τα άσχημα. Δεν εσύ τι το έγραψες? Το βοήθησε να το μάθει. Δίνει καλό χαρτζιλί και παππού. Πάντα με αγάπη, πάντα με εκτίμηση και ευγένεια, ο ένας για τον άλλον πάντα ευτυχισμένοι. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά δεν τελείωσε ακόμη. Θα κάνω μία αναδρομή της ζωής μου. Θα είναι μεγάλη. Ξέρω πόσο πολύ θα χαρείτε όλοι και ειδικά η κόρη μου, η Βιβί, η πρωτότοκη. Αυτό είναι ανάγκη να το θυμίζουμε σε όλο τον κόσμο, είναι μεγαλύτερη. Τι έλεγα? Για τη μαμά, βρε παππού. Α, ναι, για το πρώτο μου παιδί. Ναι, αυτό όμως το είπαμε, να πάμε παρακάτω. Α, ωραία. Όταν γεννήθηκε λοιπόν ο Στέφανος, χάρηκα που απέκτησα γιο, γιατί έτσι η οικογένεια θα είχε μία συνέχεια. Παλοκράτη. Ελπίδα, καλώς όρισες στη ζωή του Στέφανου και στη δική μας. Ευχαριστώ πάρα. Να είστε ευτυχισμένοι πάντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, μπαμπά. 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 Δεν ξέρεις πόσο ευτυχισμένο με κάνεις. Αλήθεια? Να. Σου ζητώ να είμαστε μαζί επειδή το νιώθω. Πιστεύω σε σένα. Δεν ξέρεις ότι δεν πρόκειται να σε απογοητεύσω ποτέ. Δεν ξέρεις ότι θα σε αγαπάω και θα σε φροντίζω. Και εσένα και το μωρό που έρχεται. Είμαι τόσο τυχερή που ήρθες στη ζωή μου. Είσαι ό,τι καλύτερο έχεις συμβεί στη δική μου. Θέλω να σε κάνω ευτυχισμένο. Θα με κάνεις αν απαντήσεις θετικά σε αυτό που περιμένω. Τι εννοείς? Εννοώ να πεις το ναι. Μα σου είπα ήδη. Για να είμαστε μαζί. Αλλά εδώ τα πράγματα προχωράνε και το μωρό έρχεται. Τονιά, σε αγαπώ και θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Ωραίο, να σου πω. Καλό είναι. Να σου πω, δεν πας να αλλάξει CD? Θα αλλάξει το CD, μη σε νοιάζει. Άντε, μούριτσα, φύγε. Χαίρομαι πολύ. Ξένια παπά, είμαι φίλη της Ελπίδας. Ω, χαίρομαι πολύ που γνωρίζω μια τόσο όμορφη δεσποινίδα. Η χαρά είναι δική μου που γνωρίζω ένα τόσο γοητευτικό κύριο. Τώρα καταλαβαίνω που πήρε ο Στέφανος. Α, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Μπορείς να προσθέσεις στους θαυμαστές σου. Αν και θα είναι αμέτρητη, φαντάζομαι. Τι αμέτρητη ή ατελείωτη. Φίλη της Ελπίδας λοιπόν, ε. Καλύτερη. Μεγαλώσαμε μαζί στο Ίδρυμα. Καμιά φορά οι φίλοι, αυτό το λέω ως ψυχαναλυτής, είναι καλύτεροι από η οικογένεια. Ακριβώς. Είμαστε δεμένες εναδερφές. Ο Στέφανος δείχνει πολύ χαρούμενος.
Και είμαι σίγουρη ότι η ελπίδα θα τον κάνει ευτυχισμένο. Αχ, αμήν, αμήν. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Ολόψυχα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το κρατήσουμε κρυφό. Με τίποτα, εδώ μένουμε στο ίδιο σπίτι, τι λέμε. Και δεν θα το ήθελα κιόλας. Κάτι τόσο σημαντικό για τη ζωή μου, προτιμώ να το ξέρουν. Ωραία, γι' αυτό θα σου το πούμε. Σύντομα κιόλας. Απλά ελπίζω να με εγκρίνουν. Εσένα σίγουρα. Mm. Για μένα δεν ξέρω και τους δικούς σου. Τι εννοείς για την Κάτια, μιλάς. Άδικο έχω. Μπορώ να έχω την προσοχή σας, παρακαλώ. Παρακαλώ, παιδιά. Αυτήν εδώ την επιστολή μου την έστειλε η γυναίκα, η οποία ευθύνεται για ό,τι υπέροχο τρώμε απόψε. Αχ, για την πεθερούλα μου, λέει. Θέλω λοιπόν να μοιραστώ τις ευχές της μαζί σας. Ωραία, ωραία, λοιπόν, να πούμε, να πούμε. Αγαπημένα μας παιδιά, Ελπίδα και Στέφανε. Είναι μεγάλη η χαρά μας που θα παντρευτείτε. Σας ευχόμαστε να είναι ευλογημένο το σπιτικό που θα φτιάξετε. Με αγάπη Ηλίας και Βάσου. Τη Βάσου την αισθάνομαι σαν να είναι δικός μου άνθρωπος και την αγαπώ πολύ. Πραγματικά λυπάμαι που δεν είναι μαζί μας απόψε. Δεν ιστάζεις? Όχι αγάπη μου, θα διαβάσω λίγο ακόμα. Μήπως ενοχλεί το φως? Όχι μωρό μου, κάνω τι θες. Τι διαβάζεις? Α, κάτι που μου δάνεις ο Φάνης. Για την οικολογία? Όχι για την οικονομία. Είναι η οικονομία και η διαχείριση της κρίσης. Ό,τι πρέπει για το βράδυ. Πολύ βαρύ δεν ακούγεται. Ναι, και είναι. Και αλήθεια είναι ότι αυτές οι αναλύσεις με δυσκολεύουν πάρα πολύ. Παλιότερα για μένα ήταν παιχνιδάκι. Καλά, αν δεν σ' αρέσει, μη ζορίζεσαι κιόλας. Δεν θα δώσεις εξετάσεις. Το διαβάζεις μήπως για αυτό που έλεγες για τη δουλειά που θες να ψάξεις? Ναι, θέλω να συναντήσω μερικούς προσωπάρχες εταιριών. Να δώσω μερικές συνεντεύξεις, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, θα περάσουμε στο μουσικό χορευτικό ή θα μιλάμε για πολλή ώρα? Παπάκα μου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αλλά εσύ ήδη έχεις μιλήσει. Δεν τα έχω χάσει ακόμα. Ή θέλω να πω ότι ας αρχίσουν οι χοροί. Θα βάλεις ένα βάλς, γιατί έχω να χορέψω πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό και πάει να πάρε, κύριε Ανδρόνικη. Εσύ θα χορέψεις το βάλς. Εγώ δεν θυμάμαι. Θα μπράβο, Τάλια, μπράβο! Δεν είναι ότι καλύτερο για μένα αυτή η χορή. Δεν πειράζει, αγάπη μου, δεν συντονείτε και τον Νικόλα και να κάνουμε τα ίδια, έλα! Α, μου επιτρέπετε, δεν σπίλεις. Κύριε Ανδρώνικε, τιμή μου, αν και δεν τα πολύ καταφέρνω. Βέβαια, αυτή η χορή δεν είναι του γούστου μου, αλλά τέλος πάντων κάτι κάνουμε κι εμείς. Έλα, τι να κάνω, μια χαρά σε εκείνη και μια χαρά, έχετε μαζί με πολύ, ε.